Ωραία, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να διατρέξουμε την επικαιρότητα. Τελικά αυτός ο Στέφανος. Η αλήθεια, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λένε πραγματικά. Που βλέπω, ας πούμε, τα ζευγάρια στα social από εδώ από εκεί. Άμα θες να κρύψεις κάτι, τέλος, το κρύβεις. Δεν πά να είσαι και ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν πά να είσαι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν πά να είσαι και το νέο, ας πούμε, τέλος πάντων, απόκτημα στην ελληνική πολιτική και showbiz, γιατί είναι και στα δύο ανήκει. Ανήκει, παιδιά, να μην σφαζόμαστε. Οι μόνες εκπομπές που έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι είναι δικός μας ο Στέφανος Κασελάκης είμαστε εμείς. Που είμαστε infotainment, γιατί είμαστε και με το χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ. Και με την ενημέρωση και με την ψυχαγωγία. Αυτό είναι ο Κασελάκης. Την πρώτη μέρα του δώσαμε πάρα πολύ χρόνο για να το μάθει ο κόσμος. Είναι και με την ενημέρωση Σωστά. και κυρίως με την ψυχαγωγία. Τώρα, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, επειδή λες σφάζονται πολύ. Δεν ξέρω αν στην Αμερική σφάζονται για το που είναι ο Κασελάκης απαντρεύτηκε ή όχι. Δηλαδή, δεν το ξέρουν, δεν το ξέρουν. Επίσης, μαθαίνω ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά εκεί που θα κάνει και τις συνεδριάσεις και αυτό είναι καμιά 25 άτομα στην Αμερική. Αυτό λέω, Αμερική. Είναι για μας μεγάλο θέμα, όχι για τους Αμερικάνους. Αυτό είναι. Εντάξει, κατάφερε να το κρύψει γιατί είναι στην Αμερική, εδώ δεν θα γίνει. Εγώ και νεοδημοκράτης να ήμουνα, ναι. θα πήγαινα στη συνεκδήλωση του Κασελάκη, παιδιά. Γιατί είναι ένας αρχηγός Έλληνας, είναι όπως λέει και ο Άδωνης και Γεωργιάδης. Εμείς λέμε με τον Γεωργιάδη, με τον Κασελάκη, θα το δούμε στην πορεία. Και δύο καπιτάλες είμαστε. Άρα δεν καταλαβαίνω. Τους ενώνει όλους. Δηλαδή μόνο ΚΚ, ας πούμε, δεν θα πήγαινα να δω τον Κασελάκη αν ήμουνα. Αλλά θα μπει και οι σύντροφοι τώρα, αυτοί ο Φίλης με τον Κασελάκη. Τους βλέπεις κοντά-κοντά. Πιστεύεις ποτέ εσύ ότι βλέπεις το Βίλη και το Κασελάκη ότι είναι στο ίδιο κόμμα? Είναι δύο κόσμοι εκεί. Εκεί τρώνε κουφέτα, Γιώργο, και εδώ πέρα σε κομματικά κόλληβα. Λοιπόν, πάμε παιδιά να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες. Παντρεύτηκε, δεν παντρεύτηκε, πού παντρεύτηκε, στη Νέα Υόρκη παντρεύτηκε, στα Χάμπτονς παντρεύτηκε. Τι γίνεται τελικά? Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με τη Νέα Υόρκη. Να ζητήσω πάλι συγγνώμη για το προχωρημένο της ώρας. Είναι τρεις τα ξημερώματα τώρα εκεί. Στον συνάδελφο τον Θανάση τον Τσίτσα που για ακόμα μία μέρα ξαγρύπνησε για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θανάση μου, καλημέρα από την Ελλάδα. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πες μας τα άπαντα του γάμου. Έγινε τελικά ο γάμος και πού έγινε ο γάμος? Θεσμικό ρεπορτάζ, καταρχήν. Να πούμε ότι η συσκότηση περί του γάμου συνεχίζεται. Σύμφωνα με όσα μας είπαν και αυτά που θα σας μεταφέρω είναι από μέλη της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ο γάμος έγινε κανονικά χτες στα Southampton, σε μια βίλα, πάντα σε κυκστό κύκλο. Μάλιστα. Φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο λόγος, σύμφωνα με άνθρωπο που γνωρίζει τις κινήσεις του και μίλησε στον Αντένα, είναι γιατί θέλει σε αυτή τη φάση να βάλει στην άκρη τα προσωπικά του ζητήματα λόγω συγκυρίας και να βγάλει περισσότερο το πολιτικό του στίγμα με το άνοιγμα που κάνει σήμερα για πρώτη φορά στην Ομογένεια. Θα είναι η πρώτη του δημόσια εμφάνιση από την περασμένη Κυριακή με μια σειρά εκδηλώσεων. Θα επισκεφτεί το Λύκειο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, ένα λύκειο που παραδοσιακά επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι υπουργοί εξωτερικών. Τι ιδιαίτερο έχει το λύκειο αυτό για να καταλάβουμε? Είναι ένα λύκειο που σπουδάζουν ελληνόπαιδα? Είναι αγγλόφωνο, είναι ελληνόφωνο, τι είναι αυτό? Βρίσκεται στην Αστόρια, είναι το πρώτο ελληνοαμερικανικό λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγαλύτερο. Ναι. Η λειτουργία του έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70. Κάνουν σπουδαία δουλειά. Εκεί ο κύριος Κασελάκης θα βρεθεί με τις μεγαλύτερες τάξεις, θα συνομιλήσει με τα παιδιά και με τους καθηγητές. Πιστεύω ότι του ετοιμάζουν κάποιο πρόγραμμα σε σχέση με τραγούδια. Οι εικόνες και τα πλάνα που θα δείτε είναι συγκινητικά, γιατί όποιος έχει πάει εκεί βλέπει παιδιά μεταναστών δεύτερης, τρίτης γενιάς που μαθαίνουν ελληνικά και προσπαθούν να διατηρήσουν μνήμες και τη γλώσσα και τις μνήμες από την πατρίδα των γονιών του. Μάλιστα. Θα είναι πάρα πολύ εικόνα, έχει πάει πολλές φορές και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας παλιά και ο κύριος Καραμαλής τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι μια πολύ δυνατή εικόνα για οποιονδήποτε επισκέπτεται. Βρείτε πλάνο, κυρία Ζορκάδη, να το δείξουμε αυτό στην πορεία από επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα, ας πούμε, για να καταλάβουμε ποιο σχολείο είναι αυτό. Ωραία, άρα θα πάει στο σχολείο, μετά θα πει ένα ποτό. Ναι, για πες. Θα επισκεφτεί την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero. Ναι, ναι. Μια εκκλησία η οποία είναι σύμβολο τουλάχιστον εδώ για την Ομογένεια αλλά και για την Μητρόπολη. Διότι η προηγούμενη εκκλησία είχε θαυτεί κάτω από την πτώση των δίδυμων.
Είναι αυτή η εκκλησία η οποία έχει ανακοινιστεί σε σχέδια Καλατράβα. Εκεί λοιπόν θα τον πάνε και θα τον ξεναγήσουν, γιατί πλέον λειτουργεί και ένα σήμα, ένα πνευματικό σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Και αυτό που λέμε, Θανάση, ότι θα πάει και σε ένα μπαρ να πιει ποτό με συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιο μπαρ θα πάει? Ναι, και το βράδυ θα πάει σε ένα μπαρ στο νότιο Μανχάταν. Έχει καλέσει λοιπόν τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Ναι. Είναι περισσότερο μια κοινωνική εκδήλωση. Και θα βρεθεί εκεί με μέλη και τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πας εσύ στο μπαρ, έχεις κληθεί? Όλοι έχουν εκληθεί. Όλοι θα, είναι οι τρεις δημόσιες εκδηλώσεις σήμερα του κύριου Κασελάκη. Ωραία. Το σχολείο, η εκκλησία και φαντάζομαι τώρα σε αυτές τις τρεις εκδηλώσεις είναι σαφές ότι θα δέχεται ευχές. Θα του λένε καλοστέριωτος, καλορίζικος ο γάμος, βίων ανθόσπαρτων. Δηλαδή όλοι θα λένε ευχές, φαντάζομαι, στον κύριο Κασελάκη σήμερα. Αυτό να εικάσουμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Αυτό θα εικάσω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι θα θελήσει περισσότερο να έρθει σε επαφή με την Ομογένεια. Άλλωστε, ο κ. Κασελάκης έχει μια ιστορία εδώ. Τα προηγούμενα χρόνια ζούσε στη Νέα Υόρκη, σπούδαζε στη Νέα Υόρκη με υποτροφία στην Ελλάδα, του Ιδρύματος Φαουντέι. Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα πότε επιστρέφει? Στην Ελλάδα πότε επιστρέφει η Θανάση? Ναι, να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ και θα στα πω όλα αυτά. Το Σάββατο να πούμε ότι θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στην Αστόρια, στο Σύλλογο Κεφαλονιτών, και θα δει εκπροσώπους κυπριακών οργανώσεων, το ζήτησε και ο ίδιος, και θα δώσει συνέντευξη τύπου. Τώρα, έμαθα και αυτό το σημαντικό, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιέζεται από την Αθήνα να επιστρέψει στην Ελλάδα, να επισπεύσει το ταξίδι του και λόγω των εξελίξεων, κυρίως λόγω των εξελίξεων στο κόμμα, αλλά και να παραβρεθεί την επόμενη Τετάρτη στο συνέδριο του Economist. Ναι. Ο ίδιος, όπως έμαθα, θέλει να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μεταβεί για ιδιωτικούς λόγους στο Μαϊάμι. Αχα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά θέλουν να επιστρέψει τη Δευτέρα στην Αθήνα. Σε συνομιλία που είχε με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι έμαθα, στη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε αρκετά ανήσυχος για το πολιτικό κλίμα που επικράτησε στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και για το ενδεχόμενο διάσπασης του κόμματος. Τώρα, περισσότερα βέβαια θα μάθουμε σήμερα, ωραία, γιατί θα έχουμε και την ευκαιρία να το ρωτήσουμε. Μαθαίνω, επίσης, να πούμε... Ναι, πες ολοκλήρωση, έχω δύο ερωτήσεις, έλα. Και το τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, επίσης να πούμε ότι αυτό που μπορεί κανείς και να το ψάξει και θεωρώ ότι είναι γεγονός, ο γάμος επισπεύστηκε. Και εδώ πρέπει να. Θα το ρωτήσουμε σήμερα, τουλάχιστον εμείς που θα τον ακολουθήσουμε και θα καλύψουμε τις εκδηλώσεις. Γιατί ο σύντροφός του, ο Τάιλερ Μακμπεθ, είχε πρόβλημα με τα χαρτιά παραμονή στην Ελλάδα. Και ήταν ένας λόγος ο οποίος επισπεύθηκε ο γάμος. Γιατί, ας πούμε, φαντάζομαι κάποιος θα ανακάλυπτε ότι αν μείνει μετά από ένα διάστημα ο κύριος Μακμπεθ στην Ελλάδα, θα ήταν παράνομος. Άρα λοιπόν, για να μην πει κάποιος ότι έχεις παράνομα το σύντροφό σου στην Ελλάδα, γι' αυτό επισπεύθηκε ο γάμος. Αυτό είναι ένα γεγονός, θα μας το πει και... Έπρεπε να ανανεώνει τα χαρτιά του κάθε έξι... Δεν θυμάμαι. Θα ρωτήσω τους δικηγόρους μετά. Πες μας κάτι άλλο. Μαθαίνω δύο πράγματα. Πρώτον, μας είπες ότι ο γάμος τελέστηκε εκεί σε μια βίλα ιδιωτική στο Southamptons. Έτσι, Γιώργο, μας είπανε... Τα Southamptons, για να καταλάβουμε, πώς είναι μια μισή ώρα από τη Νέα Υόρκη? Είναι δηλαδή το ακριβό... Είναι περίπου 2 με 3 ώρες με το αυτοκίνητο. 2-3 ώρες. Και είναι εκεί, ας πούμε, όλοι οι Νεοϊορκέζοι έχουν τα ακριβά τους σπίτια, τις βίλες τους, τα εξοχικά τους, να πούμε έτσι. Είναι της Αστικής. Είναι σαν να λέμε σχεδόν η Μύκονος της Νέας Υόρκης. Η Μύκονος της Νέας Υόρκης. Είναι μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη. Η βίλα που παντρεύτηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανήκει, δεν θέλω να μου πεις το όνομα, ανήκει σε Έλληνα επιχειρηματία ή σε Αμερικάνο επιχειρηματία? Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό το πράγμα. Και εγώ το άκουσα αυτό, αλλά θα ήθελα να το ρωτήσουμε σήμερα. Πιστεύω θα μας πει λεπτομέρειες. Γιατί υπάρχουν για κάποια φήμη που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, δεν μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε, όχι, ότι η βίλα ανήκει σε Έλληνα επιχειρηματία, μην πούμε το όνομα. Αν και επιβεβαιωθεί, ξέρω, θα το δώσουμε. Και εγώ το ξέρω και δεν θα ήθελα να το πω στον αέρα. Όπως και γνωρίζω ότι μπορεί και να μην ήρθε με πτήση. Έχει ακουστεί και αυτό, να το πούμε. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Έχει ακουστεί και αυτό. Με ερωτηματικό το βάζουμε. Ότι μπορεί να μην πήγε με πτήση ο κύριος Κασελάκης
κανονικά τη Δέλτα ή τη Emirates. Εγώ προσωπικά δεν τον είδα στο αεροδρόμιο. Ωραία. Τον περίμενα. Και κάποιοι λοιπόν λένε, υπάρχει και αυτή η φήμη, το λέμε ως φήμη, μένει να το ρωτήσουμε και να το επιβεβαιώσουμε ότι διαψεύσει ο άνθρωπος, αν θέλει, ότι μπορεί να πέταξε με ιδιωτική πτήση, με Learjet, γνωστού επιχειρηματία. Υπάρχει αυτή. Και να προσγειώθηκε όχι στο JFK, αλλά σε άλλο αεροδρόμιο κοντινό. Στο Νιούαρκ. Όχι, δεν είναι το Νιούαρκ. Είναι κάποια αεροδρόμια που προσγειώνονται ιδιωτικά τζεκ. Ναι, ναι. Όπως είναι το Τέτμπορο και το Westchester. Ναι. Okay. Και μπορεί ο ίδιος επιχειρηματίας να είναι μάρτυρας ή κουμπάρος, όπως λένε. Ναι, είναι μάλιστα. Στο γάμο. Ωραία. Υπάρχει αυτό από χθες. Ναι. Δεν το λέμε. Υπάρχουν πολλά αν, συνάδελφοι. Ναι, πολλά. Ναι. Ωραία, ωραία. Αλλά και αυτό όμως έχει το ενδιαφέρον, δηλαδή αν πέταξε ο άνθρωπος με το αεροπλάνο της γραμμής που λέμε, αλλά δεν τον είδε κανένας. Ούτε να φεύγει από εδώ, ούτε να έρχεται εκεί. Σωστά. Και εικάζουν οι συνάδελφοι όλοι, το λέω πάντα με ερωτηματικό, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το Learjet γνωστού Έλληνα επιχειρηματία για να μεταβεί από την Αθήνα στις ΗΠΑ. Με ερωτηματικό. Νομίζω ότι είναι αρκετά επικοινωνιακός και σήμερα θα απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα απαντήσει αυτά που θέλει να απαντήσει η Θανάση μου. Και κάτι τελευταίο. Μαθαίνω ότι θέλει να δει το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εκεί. Με φίλους κτλ. Γιατί έπαθα και αυτή την επειδή είναι Παναθηναϊκός ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Του πρότειναν την Κυριακή το μεσημέρι να πάει στο σύλλογο των Παναθηναϊκών εδώ στη Νέα Υόρκη, την Πανάθα USA, για να δει τον αγώνα. Υπάρχει Πανάθα USA. Υπάρχει, βέβαια. Είμαστε παντού, Γιώργο. Πανάθα USA. Τι είπες τώρα. Θα πάει στο Πανάθα USA ο Στέφανος. Ωραίο, ε. Ναι, υπάρχει σύλλογος Πανάθα USA, όπως υπάρχει και σύλλογος των Ολυμπιακών, μεγαλύτερος από την Πανάθα USA. Τον Ολυμπιακό πώς λέγεται? Θύρα 7. Ωραία, λοιπόν. Κάτσε, θέλει και ο Βαγγέλης. Έλα, Βαγγέλη, γρήγορα, γιατί μας τρώει ο χρόνος. Κάτι θες να πει στο Θανάση? Έλα, στο Πανάθα USA. Πού είναι ο Βαγγέλης? Εδώ είμαι, να χαιρετήσω το Θανάση θέλω. Γιατί έχω καιρό να το δω, καιρό να τα πούμε. Καλύτερο πολιτικό σχόλιο από τον Βαγγέλη δεν θα υπάρξει. Ωραία. Να στο βάλει. Λοιπόν, εντάξει, σας ευχαριστώ, Θανάση. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, Θανάση. Καλή σας μέρα. Πάντως, μαθαίνω, Γιώργο, γιατί μας βλέπουν και μου ήρθε ένα μήνυμα ότι δύσκολα θα τον δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Ίσως έρθει οριακά πριν την παρουσία του στον Economist η οποία την είναι. Τρίτη. Ωραία. Πάντως, λέει ότι αυτό που είπε δεν είναι ερωτηματικό, ότι πραγματικά η πρόθεσή του είναι, γιατί τελικά είχαμε κάνει λάθος όλοι όσοι λέγαμε ότι είχε πάει στο Μαϊάμι. Δεν είχε πάει στο Μαϊάμι, έμεινε εκεί για να προετοιμάσει το γάμο. Mm. Ότι όμως θέλει να πάει έστω για μια-δύο μέρες στο Μαϊάμι και ίσως να έρθει από το Μαϊάμι πια. Και να πω και κάτι. Εάν δεν. Αυτό είναι εικασία, δεν είναι ρεπορτάζ, για να μην παρεξηγηθώ. Για να μην έχουμε μετά ότι χτυπάμε τους ανθρώπους και πολιτικά. Εκτίμηση. Εάν κινείται με ιδιωτικό Learjet και όχι με το αεροπλάνο της γραμμής που λέμε, είναι πιο εύκολο να φύγεις και να έρθεις όπου θες και όπου πας πιο εύκολα. Mm. Δηλαδή, πας αυτό πώς το λένε, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, 3,5 ωρίτσες και από Μαϊάμι πετάς 9 ώρες είσαι στην Ελλάδα. Κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή, γιατί Μαϊάμι, Ελλάδα δεν υπάρχει πτήση απευθείας. Από Μαϊάμι πρέπει να πας πάλι Νέα Υόρκη και να γυρίσεις πίσω ή από Μαϊάμι να πας είτε Κωνσταντινούπολη αν πετάξεις με Τέρκης, είτε αν πετάξεις με Σουίς να πας μέσω Γενέβης και να έρθεις με τα Ελλάδα. Δεν υπάρχει απευθείας πτήση Μαϊάμι-Αθήνα. Δεν υπάρχει. Εκτός από τη σημειολογία, αν πετάξει με Learjet από την Ελλάδα να πας στην Αμερική, δεν είναι πολύ έξοδο αυτό το ταξίδι? Δεν θέλει δηλαδή πάρα πολλά λεφτά σε καύσιμα, δεν ξέρω. Είναι εύκολο, γίνεται με Learjet από την Ευρώπη στην Αμερική? Τι εννοείς, ότι είναι πιο ακριβό? Δεν είναι πολύ ακριβό? Είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι αλήθεια τώρα. Εάν ένας επιχειρηματίας έχει δυνατότητα να έχει ένα Learjet τα έξοδα, δηλαδή να σταματήσω εγώ φουσκωτώ και εγώ να πάω στην Αίγινα κάποια βενζίνη. Αν έχω τη δυνατότητα να φουσκωτώ, θα σκεφτώ τη βενζίνη που καίω? Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Τι? Το λέω σημειολογικά, για τον αρχηγό του Αριστερού Κόμματος. Δηλαδή, να μαθευτεί ότι ξοδεύτηκαν τόσα πολλά χρήματα για να ταξιδέψει λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης. Πάμε να δείξουμε μια φωτογραφία. Ναι. Από το powergame.gr, για να το δούμε. Ανέβηκε το πρωί. Είναι η φωτογραφία αυτή. Ο Στέφανος Κασελάκης με τον Τάιλερ Μακμπεθ και τους ανθρώπους του αεροδρομίου Ελευθέρως Βενιζέλος. Λίγο πριν πετάξει. Είναι η πρώτη φωτογραφία που βλέπουμε, παιδιά, από την αναχώρηση. Έχει παίξει, ναι. Είναι η πρώτη φωτογραφία, δεν έχω δει άλλη φωτογραφία. Το αποδίδουμε στο site, έτσι. Ναι, από την αναχώρηση του κύριου Κασελάκη και του Μακμπεθ, πήραν και τη σκυλίτσα μαζί. Τη Φάρλι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Τα μεγαλόσωμα σκυλιά, επειδή και εγώ έχω σκυλάκι και ενδιαφέρομαι, έχω ρωτήσει, δεν την έχω πάει ακόμα ταξίδι. Λοιπόν, την αφήνω σε ξενοδοχείο εδώ όταν φεύγω, αλλά. Μάλλον σε σπίτι που τη φυλάνε, όχι ξενοδοχείο, δεν μου άρεσε ξενοδοχεία. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Οι Φάρλεϊ, αν πήγαν με Learjet, αν
Θα την πήραν μαζί η αγκαλιά στην καμπίνα. Αν πήγανε με μεγάλο αεροσκάφος, απαγορεύεται τα μεγαλόσωμα σκυλιά. Η Φάρλι είναι μεγαλόσωμη, είναι πάνω από 5 κιλά. Δεν μπορεί να την πάρει στην καμπίνα. Τη βάζει σε ειδικά κυβότια, δυστυχώς, παιδιά, στις αποσκευές. Που έχει και κρύο και σε αποσκευές. Για 12 ώρες. Για 12 ώρες. Έχει κλείσει τα κουράκια. Πολλά ζώα έχουν αφήσει. Κάτι άλλο για τα ακριβά εισιτήρια, ότι μπορεί κάποιος να το πάρει μαζί του. Παιδιά, όχι, είμαι σίγουρος, σχεδόν κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Μπορεί να ρωτήσουμε, να πάρει ένα συνεργάτης από εδώ, μια αεροπορική εταιρεία να ρωτήσει. Μέχρι 5 κιλά το παίρνεις υποχρεωτικά σε τσαντάκι στην καμπίνα. 8. Η Φάρλεϊ είναι σίγουρα ένα σκυλί που είναι 15 κιλά από ό,τι βλέπω. Πάνω από 15. Δεν είναι 15-20 κιλά η Φάρλεϊ. Ωραία. Άρα η Φάρλεϊ, αν ταξίδεψε με κανονικό αεροπλάνο, μπήκε σε κουτί στις αποσκευές. Αεροσκάφος της Δέλτα, λέει το δημοσίευμα, σε σουίτα. Πολύ ωραία. Έτσι πέταξε. Οπότε δεν ξέρω αν είχε μαζί του το. Και έρχεται από την ειδική είσοδο, όπως είπαμε. Δεν μπορεί να το έχουν. Από τις αφήξεις. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά, να ακούσουμε τι δήλωσε η. Τι έκανε η Έλενα Κρήτα. Μίλησε σε εμάς εχθές. Για πάμε να ακούσουμε. Ξέρω λεπτομέρειες, δεν με αφορούν. Αλλά εγώ του ευχήθηκα με μια παλιά μικρασιάτικη ευχή που λέει να ζήσετε όμορφα και να γεράσετε στο ίδιο μαξιλάρι. Καταλαβαίνω σε τι μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα ο γάμος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα προβλήματα του Ισραήλ. Εάν με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε μία ύφαση στη λωρίδα της Γάζας, αν δεν πατρευότανε τώρα ο Στέφανος, τότε να το συζητήσω. Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ένα πάρα πολύ ισχυρό χτύπημα στην ομοφοβία, που είναι δυστυχώς ένα χαρακτηριστικό του λαού μας, και πιστεύω επίσης ότι θα προωθήσει πολύ δυναμικά η κίνηση αυτή, ο γάμος αυτός, το γάμο για όλους και η οικογένεια για όλους, όλα τα ζευγάρια που αγαπιούνται. Έχουμε φίλους, αγαπιούνται, ζούνε μαζί. Κάποιοι θέλουν να παντρευτούν, κάποιοι δεν θέλουν να παντρευτούν. Πώς δεν θα έρθει κάποιος να μου πει, θα παντρευτώ, είμαι ο Νίκος και θα παντρευτώ τη Μαρία. Μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου και να του πω, δεν, όχι, άστο, μην το κάνεις, δεν μου αρέσει εμένα αυτή. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριος, ευχαριστώ πολύ. Με τον κύριο Μπέο κατευθείαν στην Ευελπίδων. Πάμε στο Βαγγέλη Περί, γιατί θέλω να κάνω σχόλιο επ' αυτό που είπε η κυρία Κρήτα. Εντάξει, δεν έχει να πει τίποτα. Μια χαρά τα είπε. Έχω να πω πολλά. Εγώ δεν έχω από πολλά. Διαφωνώ. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ λογικά αυτά τα οποία λέει. Και εμένα όχι. Ανταποκρίνονται στο βασικό. Δηλαδή ότι ένας γάμος ενός δημοσίου προσώπου και μάλιστα που είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κάτω από αυτές τις συνθήκες, σίγουρα αλλάζει ισορροπίες και σίγουρα κάποιους ανθρώπους κάνει να νιώθουν ότι κοίταξε να δεις, η σελίδα έχει γυρίσει και δεν είναι πια το βιβλίο τόσο οσκούρο. Λυτρώνονται, Βαγγέλη μου. Λυτρώνονται κάποιοι άνθρωποι. Έτσι, αυτό, χτύπημα στην ομοφοβία, Βαγγέλη, με ένα τέτοιο γάμο, ούτε εγώ νομίζω ότι δίνει, διότι οι γάμοι γίνονταν και πριν από τον κύριο Κασελάκη και οι γάμοι θα γίνουν και μετά από τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Το θέμα λοιπόν, είναι να δούμε τι θα κάνουμε. Λίγο, γιατί δεν ακούμε προφανώς τέτοια πράγματα και έχω άλλη δημοσιογραφική αντίληψη από εσάς και χαίρομαι, γιατί εδώ υπάρχει δημοκρατία και πλουραλισμός. Εσείς λοιπόν βρήκατε ότι δηλώσεις είναι τέλειες. Εγώ λοιπόν βρήκα, γιατί πάντα σαν τον Κάβουρα πάω λίγο πλάγια και ανοιχνεύω τα ψηλά γράμματα στα συνταγολόγια, σε όλα πάντω και στις λειτουργίες χρήσης ενός μηχανήματος. Πάντα πάω, εγώ έχω από μικρό στην κουζουλάδα και πάω στα ψηλά γράμματα. Λέει λοιπόν η κυρία Κρήτα εδώ, και δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μείνατε σε αυτό, ότι δεν φταίει ότι θα άλλαζε κάτι στην Παλαιστίνη αν δεν παντρευόταν ο κύριος Κασελάκης. Θα πω κάτι. Εγώ αντιλαμβάνομαι, αν πραγματικά υπήρχε πρόβλημα με την παραμονή του Τάιλερ στην Ελλάδα, από την αυγή ένας οποιοσδήποτε νεοδημοκράτης και να πει παράνομα έχει το σύντροφό σου στην Ελλάδα, δεν γίνεται, γιατί παρανομείς ενώ είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντιλαμβάνομαι την επίσπευση του γάμου. Από την άλλη όμως, να πω στην κυρία Κρήτα, ότι συμβολικά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία παίζουν τον ρόλο τους. Δηλαδή, όταν εδώ έχουν εκλογές, πρώτον, και όταν όντως στη γειτονιά μας υπάρχει μια τέτοια ανάβληξη που κινδυνεύουμε ακόμα και για παγκόσμιο πόλεμο, συμβολικά το γάμο, το γλέντι και την χαρά την πας λίγο παρακάτω. Συμβολικά. Να πω δηλαδή κάτι εγώ. Ο Πατούλης χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο
όταν μέρες πριν είχαν γίνει οι θεομηνίες, οι πλημμύρες, και απεπέμφθη από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Απεπέμφθη από τη διεκδίκηση, και ενώ θεωρείται πετυχημένος περιφερειάρχης. Και τον έκοψε σαν στημένη λεμονόκουπα ο Μητσοτάκης. Ρωτώ λοιπόν εγώ, πραγματικά το ότι χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο σε μια εκδήλωση, τι σημαίνει, ότι ήταν ασέβεια προς τους πληροπαθείς? Μηδενίζει την πορεία του. Μηδενίζει την πορεία του. Γιώργο, όχι. Κάτσε να τελειώσω, Βαγγέλη μου, σε παρακαλώ. Αν το είχατε πιάσει από πριν, το λέγατε. Αφήστε να τελειώσω λοιπόν εγώ που το πιάσω το θέμα. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν. Με το δικό σου τρόπο. Μα πώς είναι δυνατόν δηλαδή να λέει η κυρία Κρήτα ότι δεν παίζει ρόλο συμβολικά? Γιατί ο Πατούλης ήταν υπεύθυνος να προφυλάξει τα δάση. Ήταν αυτή η θέση του και αντί να είναι στη φωτιά, ήταν στα χωρευτικά. Λοιπόν, δεν ήταν η θέση λοιπόν, του. Οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια καταστροφή, ας πούμε, όταν υπάρχει κάτι στη γειτονιά μας, μπορεί ο Μητσοτάκης να παίρνει τη μαρέβα και να πάει να κάνουν διακοπές. Αυτό μου λες εσύ. Δηλαδή, μπορεί, αν ο Μητσοτάκης την Κυριακή των εκλογών 10 η ώρα έλεγε παίρνω τη μαρέβα για ιδιωτικό ταξίδι και πάμε στις Μαλδίβες. Ναι. Πες με εδώ αν θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να γυρίσει πίσω από τις Μαλδίβες. Ο κύριος Μηταράκης δεν ξυπνάει. Ο κύριος Μηταράκης δεν ξυπνάει. Δεν είναι θεσμικό άλλο θέμα. Δεν δουλεύετε τώρα, ρε παιδιά. Ο κύριος Μηταράκης δεν ξυπνάει που έκανε διακοπές. Ο Μηταράκης δεν ξυπνάει. Λέμε άλλο θέμα. Το θέμα για τις εκλογές, ότι θα πρέπει να είναι παρόν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν το συζητάμε. Μα αυτό όμως το θέμα της είναι. Δεν πειράζει, λέει, που παντρεύτηκε. Εγώ δεν μένω στο κομμάτι. Το θέμα είναι το εσωκομματικό. Είναι αυτό. Το θέμα το οποίο αναπτύσσει καθ' υπερβολή είναι το εσωκομματικό. Ότι, γιατί είναι και βουλευτή, είναι και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι κάποιοι βρίσκονται και λένε ότι θα έπρεπε να είναι παρόν και όχι να είναι μέσω της τεχνολογίας να δώσει το παρόν του και τις απόψεις του, και σε αυτό απαντάει. Και καθ' υπερβολή το πηγαίνει στο Ισραήλ και λέει πάντως, θα σε ζώταν οπότε αυτό λέει. Πάντως, Βαγγέλη, να συμφωνήσουμε ότι αν αντίστοιχα το έκανε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας πριν από ένα χρόνο, θα γινόταν χαμός στην Ελλάδα. Δηλαδή θα το σχολιάζαμε όλοι από το πρωί μέχρι το παιδιά, βράδυ. Να είμαστε δίκαιοι. Στον Κασελάκη όλοι μας, επειδή ο καθένας μας συμφέρει για τους δικούς του λόγους, εμάς επειδή γεμίζουμε μισή ώρα εκπομπή κάθε μέρα και κάνουμε και νούμερα τηλεθέασης, γιατί εγώ είμαι ειλικρινής άνθρωπος. Τους άλλους γιατί θεωρούν ότι έτσι θα κερδίσει το Μητσοτάκι, τους άλλους επειδή τους αρέσει σαν άντρας, τους άλλους επειδή είναι φιλόσοφοι και τους αρέσει που έχουν ένα σκυλάκι, τους άλλους επειδή είναι γκέι και σου λέει έχουμε γκέι πρόεδρο, ο καθένας για τους λόγους τους. Έχουμε όλοι φερθεί επίοικος, επίοικέστερα από τον οποιοδήποτε άλλο Έλληνα πολιτικό, στον Κασελάκι. Και να το συμφωνήσουμε και αυτό. Και κακός. Εάν έβγαινε ένας πολιτικός και έλεγε δεν ξέρω ελληνικά, θέλω δύο μήνες, θα τον παίρνανε με τα γιαούρτια. Γεωργό, και όμως το Κασελάκι το λέει ο άνθρωπος και δεν ανοίγει μύτη και το πιστώνουμε. Μας μάγεψε. Είναι σαν την κόμπρα ο Κασελάκης. Έχει σταθεί έτσι, μας κοιτάει με το γοητευτικό του βλέμμα και έχουμε όλοι μαγευθεί. Μας παίζει και φράουτο ναι, και δεν Γιώργο, γιατί όλες αυτές που λένε εμείς και τα το θύματα, lifestyle του τα τον έχουν καταστήσει της περισσότερο σε περσόνα παιχνιδιού reality παρά σε πολιτικό αρχηγό. Γιατί αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμή. Ναι, αλλά έναν άνθρωπο που θυμίζει περισσότερο παιχνιδιού reality show. Δεν θα τυπλωθούμε σαν να έχουμε πάρει όμως όλοι Ζάναξ και πώς θα λένε και όλοι. Να είμαστε έτσι με το βλέμμα πλανές. Θα σκεφτόμαστε και λίγο να καταλάβουμε μέχρι που πάει Γιώργο, η πολιτική κενότητα. Συγγνώμη, Γιώργο. Πάντως, αν το έχετε καταλάβει, εδώ πέρα βλέπουμε τέσσερις κηδείες και ένα γάμο. Λοιπόν, προχωράμε. Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για να φέρουμε στην κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Σπύρο Μπιμπίλα. Πάμε στον Σπύρο Μπιμπίλα για ένα λεπτό. Σπύρο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Συγγνώμη που πάλι θα γκρινιάξω, αλλά επειδή λέει προχθές η κυρία Τσιμτσίλη ότι εγώ τσακώνομαι στις εκπομπές. Όχι. Προσπαθώ να βγάλω συμπέρασμα εάν οι εκπομπές την ώρα που μας λένε ότι θα βγούμε πρέπει να βγούμε. Εγώ κάνω υπομονή 20 λεπτά εδώ. Λοιπόν, για λίγα λεπτά, επειδή έχω δέλτα σίγμα στο Σωματείο Ηθοποιών, θα σας πω την άποψή μου. Δεν με ενδιαφέρουν κουτσομπολιά, δεν με ενδιαφέρει η ιδιωτικοποίηση, η ιδιωτικότητα του κυρίου Κασελάκη. Με ενδιαφέρει μόνο το μήνυμα που στέλνει μέσα από αυτό το γάμο. Γι' αυτό έμεινα, για να το πω αυτό. Ωραία, πες μας το μήνυμα λοιπόν. Ναι, χωρίς να είμαστε. Είμαι λίγο εκνευρισμένος, με συγχωρείτε. Ήρεμα, έλα, ηρέμησε. Ναι, γιατί εντάξει, το χρόνο μου πρέπει να τον σέβεστε. Ο κύριος Κασελάκης με αυτό που έκανε δίνει ένα έναυσμα στην ελληνική κοινωνία να καταλάβει πράγματα που δεν έχει καταλάβει ακόμα. Γιατί είναι πολύ οπισθοδρομική. Ένα τεράστιο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας είναι πολύ οπισθοδρομικό.
Και θα αναγκάσει την πολιτεία νωρίτερα να φέρει το νόμο που έχει υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης για τον πολιτικό γάμο όλων των ανθρώπων. Πράγμα το οποίο θα ψηφίσει και η Πλεύση Ελευθερίας, γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Όμως, όπως ο θάνατος του Μινά Χατζησάβα επέστρεψε το σύμβολο, το σύμφωνο συμβίωσης, έτσι ελπίζω και αυτός ο γάμος, παρά τα διεθνή γεγονότα που αυτά προέχουν και όχι τις κυλίτσες και τα λοιπά που ακούω, γιατί τα διεθνή γεγονότα είναι τρομακτικά. Καλά έκανε και τον έκανε άμα τον είχε προγραμματίσει. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και άλλοι παντρεύονται. Στις εκκλησίες κάθε μέρα παντρεύονται άνθρωποι και στα δημαρχεία. Δεν μπορεί να πει κάποιος γιατί τον έκανε τώρα, επειδή διεθνώς γίνεται αυτό ο κακός χαμός με τους πολέμους. Εμείς σεβόμαστε τους πολέμους, αλλά και η ζωή συνεχίζεται στον υπόλοιπο κόσμο. Να σε ρωτήσω κάτι, Σπύρο μου, ειλικρινά. Άρια, σε παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μην με κόβεις πάνω στην ερώτηση. Σπύρο, συγγνώμη. Ναι. Εάν την Κυριακή το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου σας έλεγε, εγώ παίρνω τον σύντροφό μου, που είναι και βουλευτής μαζί εκεί στο κόμμα, όλοι μαζί είστε, και πάμε ένα ταξιδάκι. Πώς θα σου φαίνονταν εσένα, ειλικρινά θέλω να μου απαντήσεις. Την Κυριακή των εκλογών, 10 η ώρα, σας έλεγε για, bye bye, φεύγω για Ντουμπάι. Με τον κύριο, πώς θα λέω τον κύριο τον σύντροφο. Πώς το λένε, Τάσο μου. Καναναστάσεις. Κύριο Καναναστάσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ιδιωτική της ζωή δεν μιλάει στους βουλευτές. Δεν θα πει τι κάνει με τον σύντροφό της στους βουλευτές. Δεν μας αφορά αυτό. Αυτό είναι η ιδιωτική της ζωή. Όχι, άμα είναι το πρωτό. Απάντησέ μου, θα το πρωτάω. 10 η ώρα την Κυριακή φεύγει. Το λέτε εμένα. Η ιδιωτική ζωή η δική μου αφορά στους βουλευτές. Άλλο ρώτησες, άλλο μου απαντάς. 10 η ώρα πρωί των εκλογών. Παίρνει όποιον θέλει τέλος πάντων και φεύγει. Αρχηγός κόμματος, κύριε Μπιμπίλα. Εάν είχε φτιάξει όλα όσα έπρεπε εδώ και έπρεπε να κάνει και ένα ταξίδι για κάποιο σημαντικό λόγο, ασφαλώς και θα ήταν δικαιολογημένος ο κάθε αρχηγός κόμματος. Ο κάθε αρχηγός κόμματος. Είναι πολύ ελαστικός, κύριε Μπιμπίλα. Πες μου κάτι, είπες ότι θα ψηφίσετε το νόμο που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος θα περάσει από διαβούλευση. Ωραία, ωραία, ωραία. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Σπύρο. Ο νόμος... Να έχουμε και αντιρρήσεις σε κάποια θέματα. Στο κομμάτι, θέλω να κάνω μια σαφή ερώτηση. Στο κομμάτι γάμου πολιτικού ομόφυλων ζευγαριών, όλοι συμφωνούν, όλοι πάνε προς τα εκεί. Οι περισσότεροι όλοι τουλάχιστον. Όλοι δεν συμφωνούν, μην το λέτε. Ωραία, ο Βορύδης διαφωνεί, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα περάσει αυτό. Υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας, ακόμα και μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ καλά. Άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα. Με την παρένθετη μητέρα, εκεί τι θα κάνετε, θα δώσετε το δικαίωμα σε ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών μέσω, που να μην υπάρχει γυναίκα, μέσω παρένθετης μητέρας να αποκτούν παιδί, ναι ή όχι? Ποια είναι η δική σας θέση? Είναι, ακούστε, αυτά είναι θέματα υποσυζήτηση που θα πάνε σε επιτροπές, που θα γίνουν διαβουλευτές. Η θέση σου ποια είναι, Βρεσπύρο μου? Όταν πας στην επιτροπή, ποια είναι η δική σου θέση? Θέλετε να σας πω τώρα ποια θα είναι η θέση μου? Ξέρετε τι θα αλλάξει? Πολιτικό πρόσωπο, θα αλλάξει. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν είστε, κύριε Μπίλα? Δεν θα με φέρετε τώρα. Δεν θα γίνει ανάκριση. Θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη? Διότι εγώ είμαι υπέρ της παρένθετης μητέρας, αλλά η παρένθετη μητέρα να έχει και δικαιώματα και εκείνη. Διότι εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου θέση. Ωραία, όμως. Τη δικιά σου θέση θα ρωτήσω, Σπύρο μου. Διότι η παρένθετη μητέρα είναι άνθρωπος και από αυτήν έχει βγει ένας άνθρωπος, είτε είναι δικό της το Άριο, είτε δεν είναι δικό της. Βέβαια. Αυτή είναι η δική μου, η προσωπική θέση. Αλλά εφόσον η γυναίκα θέλει να χρησιμοποιηθεί ως ένα όργανο για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους, είτε ομοφιλόφιλους, είτε ετεροφιλόφιλους, που δεν έχουν παιδί, και θέλει να χρησιμοποιηθεί, ασφαλώς και μπορεί να το κάνει. Και ο νόμος θα της δώσει το δικαίωμα. Όμως. Από τη δική μου θέση σας λέω, πιστεύω ότι πρέπει να έχει αυτή κάποια δικαιώματα βάσει τη δική μου ηθική. Ωραία. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε, καλή συνεδρία. Να είσαι καλά. Φιλιά. Βλέπεις πάντως, επειδή το έχω ξαναπεί εδώ, ότι ρήγμα στην κυβέρνηση δεν θα υπάρξει. Οι 10-15 βουλευτές που δεν θα το ψηφίσουν στην Νέα Δημοκρατία θα καλυφθούν, γιατί τα κόμματα τα άλλα θα ψηφίσουν τον νόμο. Ακού, Τάσο μου. Το πρόβλημα δεν θα υπάρχει ρήγμα. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Επειδή λέμε ότι κάποιοι υπουργοί δεν θα το ψηφίσουν. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς, τουλάχιστον από αυτή εδώ την εκπομπή. Το πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι, δεν είναι ο γάμος. Είναι η τεκνοθεσία, το έχουμε δει. Το μεγάλο αγκάθι είναι η τεκνοθεσία. Ήδη εδώ λέει κάτι ο κύριος Μπιμπίλας που δεν εφαρμόζεται. Λέει ο Μπιμπίλας. Πουθενά δεν εφαρμόζεται όμως αυτό που λέει ο κύριος Μπιμπίλας. Ο Μπιμπίλας λέει ναι στην παρένθετη μητέρα, αρκεί μετά να είναι παρούσα. Πουθενά δεν εφαρμόζεται. Αυτό δεν γίνεται. Παρετείτε το δικαίωμα. Παρένθετη μητέρα. Παρετείτε το δικαίωμα. Αμείβεται. Παίρνει ένα εξώσον γνωρίζω ποσό 20, 30, 40, 50 χιλιάδων ευρώ. Παρετείτε το δικαίωμα. Και μπορεί η παρένθετη μητέρα μετά από ένα-δύο χρόνια να πάει να φέρει
άλλο παιδί στον κόσμο. Γιατί μπορεί να είναι και η δουλειά της αυτή. Κάθε 2-3 χρόνια να βγάζει 50 χιλιάρικα. Υπάρχει μια αγκρίδα που έχει γεννήσει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί μια παρένθετη μητέρα η οποία κάνει ένα παιδί εδώ στην Ελλάδα με τον κύριο Κασελάκη. Μετά πάει και στο Λονδίνο και κάνει ένα παιδί με τον Τζον Μακάρθι, ξέρω εγώ. Ναι. Μετά πάει στη Βενεζουέλα και κάνει ένα παιδί με τον Ντίν Νταντών, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πώς θα είναι παρούσα σε 5 παιδιά σε όλο τον κόσμο. Άρα πρακτικά από αυτό που λέει ο Σπύρος δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε όταν έρθει αυτό το νομοσχέδιο. Τι χαμούλης θα γίνει με τα παιδιά, όχι με το γάμο. Εδώ θα είμαστε, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι άλλος εδώ. Δεν θα σου πω. Δεν θέλω κανέναν, κυρία Ζορκάδη. Θέλω το κουστούμι του Τάιλερ, το οποίο κουστούμι του Τάιλερ μπορεί, δεν είναι από το γάμο, να το ξεκαθαρίσω. Θα μπορούσε όμως να είναι από το γάμο. Είναι ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Είναι, το είδαμε ντυμένο έτσι και θα μπορούσε δυνητικά να είναι ντυμένος έτσι ο Τάιλερ στο γάμο. Λοιπόν, αυτή είναι μια φωτογραφία που ανέβασε η μητέρα του Τάιλερ Μακμπεθ. Είναι από πότε τον την ανέβασε? 29 Σεπτεμβρίου 2022. Πέρυσι. Και είναι μια φωτογραφία πάρα πολύ ωραία, πολύ εντυπωσιακή. Και θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάπως έτσι ενδεδειμένα και τον κύριο Μακμπεθ. Είναι πολύ όμορφος. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς παντρεύτηκαν. Μπορεί στα Χάμπτονς, δεν ξέρω και τι θερμοκρασία έχει τώρα, στα South Χάμπτονς εκεί, και μπορεί να είναι καλοκαίρι. Δεν πάντως, ξέρω. Πάντως, ο αδερφός του κυρίου Μακμπεθ, ο Κόντι Μακμπεθ, στο γάμο του στις 12 Ιουλίου. Έχει παντρευτεί ο αδερφός του. Βεβαίως, με τον σύντροφό του, 12 Ιουλίου. Α, και εκείνος με σύντροφο. 12 Ιουλίου 2017 παντρεύτηκε τον σύντροφό του. Συγγνώμη, τώρα μπερδεύτηκα. Δεξιά είναι ο αδερφός. Ο Κόντι. Ναι, ο Κόντι. Και είναι και παντρεμένος με άντρα και εκείνο. Ναι, ναι, και υπάρχει σχετικό υλικό, έχει εναρτήσει η μητέρα. Τα πάντρεψε τα παιδιά, η κυρία Νταϊάν. Από κάτω. Δύο αδέρφια είναι, έχουν και. Είναι δύο αδέρφια. Είναι δύο αδέρφια. Ωραία. Πάντως, πιο ωραίος είναι ο δικός μας. Και έχω να σας πω. Και έχω να σας πω. Ενοικιοποιήθηκε στο Τάιλερ πλέον. Ενοικιοποιήθηκε στο Τάιλερ. Γιατί παιδιά. Έλλη να τον κάνουμε. Και αν έχουμε τη φωτογραφία από το. Δεν είναι πιο ωραίος ο Τάιλερ, με δουλεύεις τώρα. Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω τώρα. Πολύ πιο ωραίο. Με τη φωτογραφία από το γάμο του Κόντι Μακμπεθ θα δούμε ξεκάθαρα ότι ο γαμπρός δεν θυμίζει σε τίποτα τον εντυπωσιακό και λαμπερό. Είμαι της πατριωτικής αριστεράς. Ο δικός μας είναι πιο ωραίος. Μοιάζει περισσότερο με το Φένστερ Άνταμς. Εδώ και να μην ακολουθούμε το πρόγραμμά του, να μην τον οικειοποιηθούμε, να μην είναι ο δικός μας άνθρωπος. Είναι καλύτερος ο δικός μας. Λοιπόν, πάμε στα δώρα, γιατί μετά έχουμε και άλλο πολύ πολύ ρεπορτάζ, παιδιά. Πάμε στα δώρα. Πάμε στο πακετάκι των 100.000 ευρώ που το κερδίζει μόνο ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος παραμονή.